Την ώρα που γραφόταν ο τραγικό επίλογο με την ταφή του 42χρονου Νάθανο, ο οποίο από αγνοούμενο όπω αρχικά δηλώθηκε στι αρχέ, τελικά αποκαλύφθηκε πω έπεσε θύμα ενό απίστευτου τροχαίου επί του βόρειου δικού άξονα Κρήτη στον Παλίμιλο ποτάμου, οι αξιωματικοί του τμήματο του ΒΟΑΚ εξακολουθούν να συλλέγουν κάθε χρήσιμο στοιχείο που θα αποκαλύψει τι συνθήκε κατά από τι οποίε διαδραματίστηκε η οικογενειακή αυτή τραγωδία που ήρθε στο φω το μεσημέρι του περασμένου Σαβάτου. Το τροχαίο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα δυσκολότερα που έχουν σημειωθεί στα χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας, καθώς παρουσιάζει πολλά και ένα χρόνο από την ημέρα που σημειώθηκε έως και τη στιγμή που αποκαλύφθηκε με τη βασική μάρτυρα που είναι η 32χρονη σύζυγος του Νάθαν και η οποία παραμένει σε καταστολή στη μοναδεντατική θεραπεία του νοσοκομείου Χανίων, να είναι το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να φωτίσει πλήρω κάθε πτυχή τη υπόθεση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της Κρήτη TV, οι αρχές οδηγούνται στο συμπέρασμα πως το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης και συγκεκριμένα μετά τις 5 και 4 και πριν από τις 6 και 4 το πρωί. Όσον αφορά το χρόνο θανάτου, να τονίσω ότι τις τελευταίες μέρες γνωρίζουμε όλοι ότι είχαμε υψηλές θερμοκρασίες στην Κρήτη, η σωρός ήταν έξω, το οποίο σημαίνει ότι τα συπτικά φαινόμενα τρέχουν σε εισαγωγικά πολύ πιο γρήγορα από κάποιες άλλες συνθήκε και κατά προσέγγιση δώσαμε το 12 με 13 Απριλίου οι αρχέ στο κουβάρι τη υπόθεση προκύπτει ότι το ζευγάρι έφυγε από την Ιερά Πετρά την περασμένη Δευτέρα με προορισμό του Ταχανιά για την αγοροπολισία ενό οχήματο. Το βράδυ τη Δευτέρα, λένε οι ίδιε πληροφορίε, ο Νάθαν και η Σβέτα διενεκτέρευσαν σε χωριό του Αποκόρονα, ενώ τα χαράματα φέρεται να πήραν το δρόμο τη επιστροφή με τη μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα του. Πλησιάζοντας προς τον παλί σε μία αριστερή στροφή του ΒΟΑΚ, καταγράφεται δεξιά εκτροπή της μοτοσικλέτας, με συνέπεια η μηχανή να απογειωθεί κυριολεκτικά με τη βοήθεια μιας ήδη χτυπημένη από άλλο τροχαίο προστατευτικής μπάρα με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα να πεταχτεί 35 με 40 μέτρα και να ακινητοποιηθεί σε ένα δέντρο, ενώ ο Νάθαν βρέθηκε νεκρός λίγα μέτρα μακριά από το ΒΟΑΚ και η Σβέτα βαριά χτυπημένη σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από το σύζυγό. Της. Η αιτία θανάτου είναι ολιγεμική καταπληξία, οφειλούμενη σε τρώση του σπληνός και σε ρήξη του ύπατο. Ε, ε, είχαμε απώλεια αίματο ε, καθότι επίκτησαν τα συγκεκριμένα εσωτερικά όργανα στην κοιλιακή χώρα και από αυτό υπήρχε και ο θάνατο. Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, έχει χτυπήσει στο θώρακα, έχει χτυπήσει την κοιλιά και επίση έχει και στα οστά χτυπήσει. Το ζευγάρι το οποίο αναζητούσαν εναγωνίω οι φίλοι του καθ' όλη τη διάρκεια τη περασμένη εβδομάδα εντοπίστηκε τελικά το μεσημέρι του Σαβάτου από έναν φίλο του, ο οποίο μάλιστα συγκλονισμένο κατέθεσε στι αρχέ ότι αρχικά εντόπισε τον Άθαν και σε κοντινή απόσταση. Είδε τη γυναίκα του, χωρί να αντιληφθεί, πω ήταν ζωντανή. Όταν τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, αποκαλύφθηκε από μία κίνηση του χεριού τη 30 χρονη με όση δύναμη τη είχε απομείνει, έχοντα απειροελάχιστα τι αισθήσει τη, ότι αν και βαριά χτυπημένη ήταν τελικά ζωντανή. Παρόλο που είχε μια, ένα σπλήνα που ήταν σχεδόν διαλυμένο, εντούτοι σε γυναίκα άντεξε. Οι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων που βρίσκονται επί του ΒΟΑΚ με σκοπό να το ερευνήσουν. Ενώ ήδη στο μικροσκόπιό τους βρίσκεται το υλικό από κάμερα ασφαλείας ενός ξενοδοχείου στην περιοχή του Λατζιμά που απέχει περίπου 7 με 10 χιλιόμετρα από το σημείο της τραγωδίας. Επίσης, αν και δεν θεωρείται επικρατέστερο σενάριο, Εν τούτης, η Ελλάδα εξετάζει και το ενδεχόμενο η μηχανή του 42χρονου να χτυπήθηκε από άλλο διερχόμενο όχημα.